Σου έχω ξεφύγει πολύ καιρό και δεν ξέρεις τι έχεις χάσει. Μόνο αυτό σου λέω. Είσαι μέσα στο μυαλό μου σαν να βγαίνει εδώ ένα σχεδιάκι δίπλα στο κεφάλι μου και να λέει ποιος είναι αυτός. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει. Πες μου κάτι, πώς γίνεται να σε βλέπω στη τηλεόραση και να είσαι πανέμορφη και ναι. Από κοντά. Τι είμαι, χάλια. Εκφοβωτική ακόμα. Έτσι όπως το ξεκίνησε, λίγο ανησύχησα. Είναι δυνατόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλά το πας και με το μπλα μπλα των κοριτσιών. Τα έχεις μάθει, ε. Παρότι εσύ... Είμαστε παντρεμένοι και οι δύο. Δεν έχω καμία ελπίδα. Και δεν είμαι και ο Χριστοφόρου. Είδα σε συνέντευξη μαζί του και είπα Δασόκλο. Τι είναι αυτά. Μαζί μου δεν έχει τέτοια. Είμαστε. Έχω πάρει κουβέντα, μ' αρέσει. Για πάμε λίγο από εδώ να προλάβω να μου πει δύο κουβέντε τουλάχιστον. Πριν κάθεσουμε όλοι μαζί. Γιατί πραγματικά δεν σε ξέρω. Ναι. Σε ξέρω ποιο είσαι, τι κάνει, έχω δει. Αλλά. Πάμε. Α, όχι, πώ έβαλα μόνο. Δεν ξέρω. Μου πάρει και τη θέση, κάτσε κάτω. Σωστά. Λοιπόν, με συγχωρείτε, παιδιά, επειδή σα ρώτησα πριν γνωρίζεστε, γιατί το πρώτο χαίρο πολύ το είπαμε τώρα στου τίτλου. Του λέμε εσύ και δεν έχουμε γνωριστεί. Τι δεν ξέρω. Λέω με αυτούς γνωρίζεσαι. Μου λέει ναι, έλα από εδώ να τα πούμε. Λίγο οι δυο μας να κάνουμε μια εισαγωγή και πάμε από εκεί μετά με την παρέα που τους ξέρεις. Πραγματικά γιατί δεν σε ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις εσύ στον εαυτό σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Θες να με ρωτήσεις. Γιατί πιστεύεις ότι δεν με ξέρεις. Με γνωρίζει γενικότερα ή με έμαθε τώρα πριν από λίγο, α πούμε. Πλάκα μου κάνει τώρα. Φυσικά και σε γνωρίζω. Πού με έχει δει, α πούμε. Τι πράγματα έχει δει δικά μου που σου άρεσαν. Λίγο απ' όλα. Σε είχα δει εννοείται στο show με τι μεταμορφώσει που κάνει ο Αντένα. Α, στο Your Face and Family. Σε έχω δει, αν θυμάμαι καλά, στο Μέγκα πριν από αρκετά χρόνια. Ναι. Αλλά πάλι έτσι παιδάκι έδινε. Δηλαδή, συνειδητοποίησα δεν είσαι τόσο παιδάκι όσο δείχνει. Ναι. Όταν έμαθα ότι παντρεύτηκε. Λέω δεν μπορεί. Για να παντρευτεί, λέω δεν θα έχει πάει καμία τριανταριά. Ναι. Πόσο ναι. Είσαι. Είμαι 36. Τώρα με το παιδί φαίνεται ακόμα περισσότερο. Όχι, ρε εσύ. Την μέρα που γεννήθηκε και αρχίζω και γερνάω πιο γρήγορα. Όχι. Η ποινία, όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι καθόλου. Δεν γράφουν. Μια χαρά, μια χαρά. Εγώ βλέπω ότι και το χιούμορ σου δεν έχει χάσει. Θέλω να πω, δηλαδή δεν σε έχουν επιβαρύνει τα ξενύχτια. Όχι. Καλά το πα. Ξενύχτια... Είναι ακόμα και δύο μηνών. Ναι. Δεν όχι. Έχει βγάλει δόντια, δεν έχετε μπει να δει. Αυτά είναι τα δύσκολα, Γενικώ δύσκολα αυτά. Είναι ωραία. Του έχουμε ήδη, οπότε έχουμε αρχίσει ήδη. Α, του κολλικού είδε δεν πρόλαβα. Αγοράκι. Αγοράκι. Ναι. Συνήθως τα αγοράκια έχουν και πολλούς κολλικούς. Ωραία. Πώς σου φαίνεται, εγώ λέω ιατρική στήλη, εσύ λες τα δικά σου. Καλά το πάμε. Λοιπόν, πάμε από εκεί να τα πούμε αυτό όλοι ήταν. Μαζί. Όχι, δεν ήταν αυτό. Όχι. Έχουμε πολλά να πούμε και να δούμε σήμερα. Εσένα από όλα αυτά που κάνεις και ειδικά και φέτος που κάνεις πάλι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ναι. Ούτε θυμάμαι, 2, 3, 4 παραστάσεις, παιδικά, ναι. Κανονικά αυτά. Έτσι τόσο εντατικά δουλεύεις πάντα. Ναι, γιατί? Μ' αρέσει πάρα πολύ δουλειά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Αυτό το ξέρουμε είμαι και φαίνεται. Είμαι εργασιομανής. Νιώθω ότι προσφέρω κάτι με αυτό που κάνω. Οπότε όσο πιο πολύ μπορώ να προσφέρω, τόσο πιο γεμάτος νιώθω. Ναι, ρε παιδί μου, όταν φτάνει πια να πας στο σπίτι σου, έχεις την ίδια και αυτήν την ίδια ενέργεια να δώσεις. Πολύ. Δηλαδή, είμαι με 2-3 ώρες ύπνο κάθε πότε βράδυ. Πότε χαλαρώνεις την ώρα του ύπνου, αυτές τις 3 ώρες που μου λες το βράδυ. Ναι. Εκεί, και ούτε και εκεί χαλαρώνω. Πάντα είμαι, το ένα μάτι να έρθει αυτό που μου λέει αντιγόνη. Δεν κοιμάσαι ποτέ βαθιά. Δηλαδή κάτι κουνιέται το παιδί, ξυπνάει αντιγόνη. Δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι ακόμα. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα, δεν ξέρω γι' αυτό. Έξι κάποια στιγμή να ξεκουραστούμε. Ας τον ρουφήξουμε που είναι τόσο ξεκουραστός και τόσο έτσι μπορεί ακόμα να. Ας ρουφήξουμε εμείς ενέργεια. Είναι έτσι και η γυναίκα του. Ναι. Είναι όλη την γυναίκα του, την ξέρω, παιδί μου. Την έχω δει, την ξέρω από πιο μικρό κοριτσάκι. Είπαμε, εγώ 25 χρόνια είμαι εδώ πια. Δηλαδή τώρα που τα μέτρησα, είναι λέω το 92 δεν ξεκίνησε στο Μέγκα. Το 92. Κοίτα να δεις, λέω 25 χρόνια. Λοιπόν, την Αντιγόνη την ξέρω. Την έχω δει σαν παιδάκι, σαν έφηβη, σαν ξέρω εγώ 20, σαν μετά, σαν τραγουδίστρια, σαν. Έπρεπε να την παντρευτώ δηλαδή για να έρθω εδώ, κατάλαβε. Εσύ πα με κλίκα, πα με γνωστού ανθρώπου δηλαδή. Ξέρω τη γυναίκα σου, Αντέλα και εσύ. Στα στιγμή δεν είχε κλίκα. Πόνεσα τώρα. Πώ μου το πέταξε έτσι άσχημα. Πάμε σε διάλειμμα.